Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Freestyle Podcast. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει μια νέα σειρά. Κανονικά θα ξεκινούσε πριν λίγο καιρό, αλλά έχουμε κάποιες τεχνικές δυσκολίες, οπότε θα ξεκινήσει τώρα. Σήμερα θα βρούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια του Light. Βασικά, πριν το ανακοινώσω αυτό, να ανακοινώσω εδώ τους καλεσμένους μας σήμερα. Είναι ένας γνώριμος, βασικά δύο γνώριμα πρόσωπα, άμα είστε fans του καναλιού. Ο ένας είναι ο Γιώργος Σαββούπουλος, κυρίες και κύριοι. Μπράβο. Clap it up, το comeback, το comeback. Τι λέει, τι κάνεις? Είσαι ενθουσιασμένος για σήμερα? Πολύ ενθουσιασμένος. Το περίμενα δύο εβδομάδες. Τέλεια. Και ο δεύτερος μας καλεσμένος είναι ένας ανερχόμενος ράπερ, τον οποίο τον έχετε δει, άμα έχετε δει το vlog που είχαμε κάνει στο πιλωτήριο. Είναι ο Chosen, κυρίες και κύριοι. Ένα χειροκρότημα ακόμα. Thank you. Hello. Μπράβο. Που έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε πριν ξεκινήσουμε το βίντεο εδώ με το φίλο Chosen, ο οποίος βγάζει ένα άλμπουμ τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους. Κάποια στιγμή, για το οποίο θα κάνεις ένα listening party στο NR40 στις 1 Δεκεμβρίου, όπου εκεί πέρα θα έχουμε και pre και after party, το οργανώνουμε έτσι μαζί, θα παίζω εγώ μουσική, οπότε να έρθετε εκεί πέρα να μας τσεκάρετε, να ακούσουμε μουσικάρες από Chosen και να γνωριστούμε, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε όλα αυτά, θα είναι ωραία φάση. Σας έχω και την αφίσα εδώ πέρα να τη βλέπετε. Πες μας και δύο λογάκια για το album που έρχεται. Λοιπόν, το album bro, που έρχεται, γενικά το vision το έχω 2 χρόνια, ας πούμε, τώρα. Λέγεται From Here to SKG. Και αρχικά λέγεται έτσι γιατί εγώ είμαι από το Ηράκλειο, ήρθα στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, για αυτό το λόγο, για να κυνηγήσω κάποια όνειρα που είχα. Αλλά ταυτόχρονα έχει και ένα άλλο νόημα, ρε μπρο. Δηλαδή τα παιδιά από την επαρχία που φεύγουν, ας πούμε, και πάνε στις μεγάλες πόλεις, ξέρω εγώ, αφήνουν ένα comfort zone πίσω, κατάλαβες. Whatever. Οπότε είναι From Here, From Here είναι η mother, μπορεί να είναι η mother, είναι η πόλη, είναι για οποιονδήποτε κοπέλα, ας πούμε, οτιδήποτε τέτοιο. Όχι ότι είναι αυτό τα κομμάτια, πιο πολύ αυτό το βλέπεις στους διαλόγους που έχω βάλει πίσω στα κομμάτια. Το καταλάβεις όταν το ακούσεις. Αλλά αυτό ήταν το vision. Θα έχει 6 κομμάτια μέσα, βασικά. Θα είναι EP στην ουσία. Τώρα τελειώνει, είμαστε στη μίξη με τον XIX, ο τύπος δουλεύει τρομερά αυτή τη στιγμή. Ο Μάργκ έχει δουλέψει πάρα πολύ τα beats. Είναι μπιτάρες ένα προς ένα, να ξέρεις. Ο Quicksilver στο πιλωτήριο έχει βοηθήσει και αυτός πάρα πολύ στο process. Και ανυπομονώ να το παρουσιάσω επιτέλους. Μπράβο. Μία Δεκεμβρίου, μία του μηνός. Να είστε εκεί, θα είμαστε όλοι μαζί εκεί πέρα, yes. Όλα τα παιδιά, όλο παρίτσα. Το crew. Τι? Παρίτσα. Εννοείται. Και θα περάσουμε γαμάτα, οπότε να έρθετε να μας κάνετε παρέα κι εσείς. Είστε καλεσμένοι όλοι. Λοιπόν, και σήμερα θα βγάλουμε το καλύτερο ουσιαστικά τραγούδι του Light με έναν τρόπο, να τον εξηγήσουμε και στα παιδιά που βλέπουν. Θα κάνουμε ένα run through τη δισκογραφία του Light και θα παίρνουμε ένα τραγούδι και θα λέμε: εσύ το βάζεις στο top 10, το βάζω. Εσύ το βάζεις στο top 10, το βάζω. Εγώ το βάζω, το βάζω. Οπότε θα μπαίνει σε ένα playlist που θα έχει 3 ψήφους. Θα έχουμε και ένα άλλο που θα έχει 2 ψήφους. Στο τέλος των τραγουδιών θα πάμε στη λίστα με τις 3 ψήφους και θα δούμε. Έχουμε 10 κομμάτια. Άμα έχουμε 10 κομμάτια, θα είναι αυτό το top 10 και μετά θα ψηφίσουμε. Ποιο είναι το χειρότερο? Αυτό. Μετά το χειρότερο, αυτό. Αν έχουμε παραπάνω, θα πρέπει να βγάλουμε από τη λίστα. Και αν έχουμε λιγότερα, θα πρέπει να πάρουμε από τη λίστα με τις 2 ψήφους. Να πούμε για το Light ότι, εντάξει, εμένα προσωπικά από τους αγαπημένους μου Έλληνες rappers. Από τους top γενικότερα στο game. Εγώ δυσκολεύτηκα πάντως να βγάλω έτσι στο μυαλό μου ένα top 10. Εσείς πώς την είδατε όλη αυτή τη διαδικασία? Φίλε μου, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, άποψη. Έχει πάρα πολλά καλά tracks και κάποια, ας πούμε, που δεν έχουν χιτάρει τόσο και είναι πιο παλιά. Λες, ας πούμε, θα βάλω αυτό που είναι πιο mainstream και τόσο hit και θα βάλω κάτι που είναι πιο classic του Light, ας πούμε. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή, στην ουσία έχει τα κομμάτια που είναι hits και γαμάνε, ρε φίλε, δηλαδή μπαίνει στο club και μπαμψάρω γάματα, αλλά είναι και κάποια που πρέπει να μπουν στο top 10 και ας μην είναι κομματάρες και ναι. Να μην είναι χιτάρ, δεν χρειάζεται έχει να είναι χιτάρ. Έχει πάρα πολύ μεγάλη δισκογραφία, μπορεί να το 2012, whatever. Το 12, ναι. Το 12 είναι εδώ το πρώτο. Βασικά θα κοιτάξουμε μόνο το Spotify, ρε παιδί μου, δεν θα πηγαίνουμε και στο YouTube. Τα έχει όλα. Οκ, εντάξει, τότε είμαστε χαλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Yes. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν. Από τα πρώτα αυτά τα singles, εγώ προσωπικά δεν έχω κάποιο. Δηλαδή από το Οράματα μέχρι το Άποψη. Μετά ψιλοαρχίζω να γουστάρω όντως τη μουσική του Light. Δεν ξέρω, εσείς έχετε κάποιο από αυτά τα πρώτα 5 singles του? Μέσα στο top 10. Όχι. Το πρώτο, ναι, όχι, δεν έχω. Okay. Δεν έχω. Οπότε πάμε κατευθείαν στο Nero Greco EP. Yes. Wow. Το οποίο, εντάξει, είναι legendary, ρε φίλε. Είναι αυτό που είναι το Nero Greco EP. Τώρα, εγώ προσωπικά μέσα στο top 10 ίσως να έχω μόνο το Ζούγκλα, αλλά και γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος, να σου πω την αλήθεια. Ναι, για πείτε μου. Ποιο ήταν εσύ, το πρώτο? Πρώτη θέση. Το έχεις μέσα. Το έχω μέσα. Okay. Αυτά τα πρώτη θέση, Ζούγκλα και Πουρα και Χαρτιά. Εμένα το αγαπημένο μου το Πουρα και Χαρτιά, ρε.
Okay. Οπότε αυτό θα έβαζα. Με τη λογική, ας πούμε, ότι ήθελα να βάλω κάποιο από τον Νέο Γκρέκο, να μην το αφήσω απ' έξω. Για μένα, το πιο ωραίο για μένα ήταν το intro. Okay. Mm. Και εσύ το βάζεις μέσα, στο top 10. Το πρώτη θέση. Ναι. Όχι, το πούρα και χαρτιά βάζω εγώ, ρε φίλε. Άρα χάσαμε και οι τρεις. Άρα δεν μπαίνει κανένα ούτε από τον Νέο Γκρέκο. Κρίμα. Εντάξει. Ναι, ρε φίλε, κρίμα να μην βάλουμε την πρώτη θέση. Λες να το βάλω στο με τις δύο ψήφους. Πρώτη θέση, ναι, δύο ψήφους. Στις αλλαγές. Στις αλλαγές, ναι, στα reserves. Και μετά πάμε σε ένα run με κάποια singles ακόμα, τα οποία εντάξει, τα έχουμε ζήσει πιστεύω πιο πολύ από τα πρώτα. Ναι. Ας πούμε, το Gucci Mane για μένα μπαίνει μέσα στο top 10, ρε φίλε. Okay. Δηλαδή, το άκουγα πάλι χτες μετά από πολύ καιρό και είναι πολύ καλό. Μπαίνει. Είναι βέβαια λίγο αμαρτία να έχουμε τραγούδι με το Sneak μέσα στο top 10 του Light. Ναι. Αλλά είναι κομματάρα, ρε φίλε. Σήμερα το πρωί το ξανατσέκαρα. Πιστεύω ότι έχει πολύ καλύτερα. Δεν θα έκαιγα, ας πούμε, μία ψήφο μου εδώ, έτσι. Οκ. Okay. Εντάξει, εγώ το ψηφίζω. Το ψηφίζεις. Ωραία, πάμε εκεί. Λοιπόν, το κατάπινε αργά. Εντάξει, είναι... Δισάρα. Δισάρα, ρε φίλε. Είναι από τα καλύτερα diss tracks που έχω ακούσει η τελεία, ρε φίλε, γενικά. Αλλά εντάξει, δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει. Όχι, όχι. Top 10 tracks δεν μπαίνει. Αλλά σαν diss track... Top 10 diss. Top 10 diss μπαίνει σίγουρα. Είναι γαμάτο, εντάξει. Και μεγάλο, έτσι, ρε παιδί μου, είναι ολοκληρωμένο τραγούδι, αλλά diss. Εντάξει. Ποιος είμαι, νομίζω πρέπει να μπει. Μπαίνει. Εγώ το βάζω. Και οι τρεις, ε. Εννοείται. Εννοείται. Είναι, ρε φίλε. Ξέρεις τι ήταν, ένα statement, ρε φίλε. Ναι. Okay. Ήταν μπρο... ναι, αυτό ήταν ένα μπαμ, ρε φίλε. Μετά τον Νέο Γκρέκο, ας πούμε, ήταν αυτό που το... Mm. Εντάξει, εγώ προσωπικά από εκεί τον έμαθα, το Light. Ναι. Δηλαδή, ναι. Ίσως να είχαμε ακούσει και ένα τραγούδι από πριν. Α, και από το Gucci Mane, αλλά ήταν πριν. Ναι, Ρε φίλε, ξέρεις τι, εγώ επέμενα έτσι για το πουρά και χαρτιά, ας πούμε, για το πρώτη θέση. Γιατί εγώ είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι έχω ζήσει, ρε φίλε, με αναμνήσεις από Νέο Γκρέκο EP. Κατάλαβες. Ναι, οπότε ναι. Δεν μπορώ να μην βάλω κάτι από εκεί. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Αυτό. Αλλά ναι, το ποιος είναι από τα πιο legendary τραγούδια του Light γενικότερα. Μετά είναι το γέλιο με το Mad Clip. Που εντάξει, επίσης αρκετά legendary, ρε φίλε. Αλλά εγώ προσωπικά δεν το βάζω. Ούτε εγώ το βάζω, φίλε. Όταν έχεις βάλει, όταν έχεις πει όχι fit, δεν είχα καταλάβει όχι κάποιος fit light. Είχα καταλάβει όλα, οπότε δεν το έβαλα. Αλλά τώρα, μπρο, το βάζω. Okay. Καταρχάς, αυτό πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερα κουπλέ του Mad Clip. Okay. Το πιστεύω, μπρο. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Αλλά οκ, okay, αφού δεν το βάζετε. Δεν το βάζουμε. Δεν το βάζουμε. Και μετά πάμε στο πρώτο δίσκο του Light. Το πρίμο. Το πρίμο. Το οποίο είναι, ρε φίλε, είναι το πρίμο. Το πρίμο. Πάλι. Είναι το πρίμο. Για πείτε μου, πώς το έχετε το πρίμο στο μυαλό σας γενικότερα στα δίσκο. Ως άλμπουμ. Ναι. Δισκάρα, ρε φίλε. Δισκάρα. Ναι. Είναι, ρε φίλε, σκέψου, είναι ο πρώτος δίσκος του Light που, ρε φίλε, είναι τόσα χρόνια νούμερο ένα. Τόσα χρόνια, δηλαδή, με το Mad Clip και το Sneak, μέχρι το Mad Clip. Οπότε, ρε φίλε, είναι legendary. Δηλαδή, ας πούμε, εκεί τον έμαθε, εκεί έγινε mainstream, πιστεύω. Ο Light. Βασικά, ξέρεις τι, ρε φίλε, έβγαλε το πρίμο, πρώτο κομμάτι είναι το πρίμο, που είναι μόνο bars. Και εκεί ήταν ένα statement αυτό, μπρο, πήρε respect από κάποιους που δεν του δίναν respect. Και μετά όλα τα άλλα είναι τρομερές τραπίλες. Ακόμα και το Stunk, ξέρω, που είναι έτσι happy song. Χαμάει, ρε φίλε, οπότε εννοείται ότι είναι αλμπουμάρα. Ναι. Εννοείται ότι είναι αλμπουμάρα. Ναι, όντως. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στους ψήφους. Λοιπόν, το πρίμο... Εντάξει. Ναι, νομίζω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο γενικότερα fan του Light να μην το βάζει στο top 10. Ναι. Εντάξει, είναι και top 5, νομίζω σίγουρα το πρίμο. Είχε ανεβάσει τώρα από Industry το μικρούτσικο, ρε φίλε, που έβριζε έτσι τον Light και λέει, πείτε μου ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, του Light, κάτι τέτοιο. Και το σχολιάζω από κάτω μου και παλέα, το πρίμο βλάκα, το πρίμο βλάκα, του λέω. Γαμισέτα, είναι προσωπικό κομμάτι, ρε φίλε, είναι από τα καλύτερα. Δηλαδή, βάζει ψηφιότητα και για το καλύτερο, πιστεύω. Για μένα ήταν top 2 αυτό. Ναι, ναι, ναι. Σε ένα που έκανα μόνος. Θα τα δούμε και μετά. Προχωράμε λοιπόν, το Cinco de Mayo. Καλό είναι, αλλά εγώ δεν το βάζω, ας πω την αλήθεια. Δεν το βάζω, το βάζω μόνο, ας πούμε, όταν θα κάτσω να ακούσω Lighterfield, από όταν κάτσω να ξανακούσω το πρίμο. Το γουστάρω εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν είναι, ας πούμε, ότι, για παράδειγμα, σαν το πρίμο που... Θα το έχω μέσα σε μια playlist. Το έχω στα αγαπημένα, τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει, skip στο δίσκο δεν είναι σίγουρα. Όχι, όχι, όχι. Είναι από τα καλά του δίσκου. Ναι. Για top 10 δεν είναι για μένα. Όχι. Όχι, ωραία. Το πάρτο αλλιώς. Επίσης, ίδια φάση. Τα έχω ψηλομαζί αυτά τα δύο. Ναι, φίλε. Εγώ, ας πούμε, το έχω στο μυαλό μου το πάρτο αλλιώς, αλλά. Όχι, ας πούμε. Νομίζω το προτιμώ από το Cinco de Mayo. Οκ. Ωραία. Αλλά ούτε αυτό μπαίνει. Όχι, όχι. Λοιπόν, το πέτατα. Δεν γίνεται να μην είναι για μένα.
Δεν γίνεται, το βάζουν είναι, δηλαδή. Είναι ρε φίλε, γιατί. Πώς το λένε, ας πούμε, και όταν κάποιος δεν γούσταρε στην αρχή light, ας πούμε, λες κάτι θα ακούω και εγώ αυτά, ξέρεις, αυτό το κλασικό το mindset που είχε παλιά κάποιος. Το ήξερες ρε φίλε, το άκουγες, βάιμπαρες. Δεν γινόταν να μην. Και τους γαμάει ρε φίλε, είναι κλασικό τραγούδι light. Θα σε γαμίσω δηλαδή, καταλάβεις. Τα έχω μαζί με το ναι. Ποιος είμαι για κάποιο λόγο. Μαζί με το ποιος είμαι και με το Μόσκα. Ναι, οκ. Με το Μόσκα, δηλαδή ή θα έβαζα αυτό ή θα έβαζα το Μόσκα. Ναι. Κατάλαβες. Οκ. Άμα είναι να έβαζα κάποιο από Πρίμο, θα έβαζα πάρτο αλλιώς για να βάλω Μόσκα αντί για Πέτατα. Κατάλαβες. Οκ. Κάπως έτσι το είχα σκεφτεί στο μυαλό μου. Ναι. Οπότε δύο. Άρα δεν το βάζεις το Πέτατα. Οκ. Δύο ψήφι. Το Stan μετά που το αναφέραμε και πριν. Εντάξει, επίσης πολύ καλό. Εντάξει, όλα είναι πολύ καλά. Ναι. Αλλά δεν το βάζω, ας πούμε, εγώ. Όχι, όχι. Ούτε εσείς, οκ. Το Flex πάλι το ίδιο. Το ίδιο πράγμα. Ναι. Το Ζάνι μ' αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα, ρε φίλε. Δεν το βάζω. Ξέρεις κάτι, είναι, ας πούμε, κάποια τράξη, ας πούμε, σαν το Ζάνι, σαν το Παρταλιός. Πώς πάνε, τα υπόλοιπα που πλαισιώνουν το δίσκο, πιστεύω. Δηλαδή είναι καλά για να είναι υγιές αυτό. Ναι, άρα οκ. Το Χριστός είναι ακραίο κομμάτι. Είναι ακραίο κομμάτι. Το βάζουμε. Τι λέτε, εγώ δεν είμαι σίγουρος. Και να σου πω γι' αυτό τι λέω. Ναι. Ότι ρε μπρο, είναι ή αυτό ή το Fresh Prince. Okay. Είναι παρόμοιο vibe. Παρόμοιο. Αυτό το προτιμώ εγώ, να σου πω την αλήθεια. Οπότε το έκανα και αυτό στην άκρη για το Fresh Prince. Εγώ, το Fresh Prince. Ναι, αλλά... okay. Ναι, okay, δεν το άρα δεν το βάζουμε το Χριστός, εντάξει. Τι να λέμε, κομματάρα, εντάξει. Είναι τίνει προς το προσωπικό, ρε παιδί μου, εσωτερικό τραγούδι. Μπορεί να μην γεμίσουμε το top 10 και να πρέπει να βάλουμε από αυτά κάποιον. Ναι, θα δούμε. Εγώ νιώθω και λίγο άσχημα που δεν βάζω το Πρίμο και νερό Γκρέκο. Δηλαδή, ποιο θα βάλω αλλιώς. Ναι, γάμισε το. Εντάξει, αλλά έχει τόσα πολλά καλά, ρε φίλε. Ναι, αυτό. Έχει τόσα πολλά καλά. Ναι. Δηλαδή, ξέρετε τι, στο βίντεο που είχαμε κάνει για τον άλλο τον καλλιτέχνη, τώρα να το σποϊλάρω. Όχι. Δεν το σποϊλάρω. Όχι. Ίδιου Βεληνικούς. Ίδιου Βεληνικούς καλλιτέχνη. Ήτανε περισσότερα τραγούδια που μ' αρέσουν όλα το ίδιο, αλλά εδώ ήταν περισσότερα που ήταν καλά, ήταν πολύ καλά και δεν ήξερα πια να βάλω. Ίσως να μην αγαπάω τόσο το Χριστός, ας πούμε, με όσο αγαπάω το... Ναι. Μ' αρέσει πιο πολύ. Αλλά είναι κομματάρα. Αλλά είναι κομματάρα. Είναι αυτό που λες personal κομμάτι. Τι κομματάρα είναι τώρα, ρε μπρο. Και ναι, το free mic, ναι, δεν νομίζω ότι μένει. Όχι. Εντάξει. Αυτό πιστεύω ότι... Τέλος πάντων. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να μην ήταν στο Πρίμο. Ναι, οκ. Μ' αρέσει εμένα, σκέφτομαι. Βασικά νομίζω ότι είναι bonus track, νομίζω το λέει κιόλας. Ναι. Ή εκεί στο YouTube. Δεν ξέρω, δεν το λέει, αλλά ναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, άρα από το Πρίμο βάλαμε μόνο το Πρίμο μέσα. Ναι, ρε φίλε. Και οι τρεις. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχουμε στις δύο, έχουμε καβάτζες. Ίσως και να μην ολοκληρωθεί το 3 votes. Θα δούμε, θα δούμε. Το 23. Οκ. 23. Καλό. Το βρίσκω πολύ καλό, ρε φίλε, αλλά. Και εσύ είχα κάνει μια λίστα μόνος μου, ας πούμε, και είχα βγάλει μετά 10 παγαπημένα μου και δεν είναι για μένα στα top 10. Δεν είναι. Ούτε για μένα. Καλό τραγούδι, ναι. Αλλά δεν είναι. Έχασε. Όπως και το... Έχασες. Όπως και το Τάλιρο. Για μένα δεν είναι. Ναι. Όχι, όχι. Πολύ καλό και είναι, ρε παιδί μου, από ό,τι έχω καταλάβει για τους core fans του Light είναι από τα αγαπημένα τους, ρε παιδί μου. Ποιο δηλαδή πιστεύω ότι το Τάλιρο. Α, το Τάλιρο. Ναι. Ναι, okay. Δηλαδή και στο live που το είχε πει, θυμάμαι, στο, πώς το λένε, στο παλατάκι. Το γούσταρα ο κόσμος, φαινότανε. Ναι. Ήταν από τα παλιά δηλαδή που είπε και ο κόσμος το ήξερε, ρε παιδί μου. Εντάξει, πολύ καλό, αλλά για μένα όχι. Το όλα τα chains για μένα είναι από τα καλύτερά του, ρε φίλε. Είναι για μένα από τα καλύτερά του. Και με παραγωγή DJ Silence. Okay. Και χλιπάρα κι αυτό. Ναι, 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 ναι. Ρε φίλε, είναι από τα καλύτερα, έχει χιτάρει πάρα πολύ. Αλλά δεν ξέρω σε μένα, επειδή με είχε κουράσει, ρε φίλε, το έχω ακούσει πάρα πολύ τότε. Όχι από μένα το βάζα εγώ, θα έβγαινες έξω, το άκουγες. Θα το βάζει ένας φίλος σου, ένας ποδά από εκεί, δεν ξέρω, εμένα είναι πολύ καλό, αλλά δεν το βάζα. Γιατί με κούρασε, προσωπικός λόγος τελείως. Ναι, αυτό. Εντάξει. Νομίζω το ίδιο, έχασα. Όχι. Και ξέρεις πώς το σκέφτομαι, κάποιες φορές όταν είναι να πάρω τέτοιες αποφάσεις, σκέφτομαι θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτό. Και ναι. Θα μπορούσα να ζήσω χωρίς όλα τα changes. Αυτό. Ναι. Δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς το Πρίμο. Ναι. Κάπως έτσι. Άμα είναι σκληρή απόφαση, έτσι. Ναι, ισχύει, ισχύει. Εδώ μιλάμε για top 10. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Εδώ είναι αποφάσεις ζωής τώρα. Καλά τα λες. Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν. Οκ, άρα το όλα τα τσέιντς φεύγει. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. 100%. Όχι. Όχι. Το Fresh Prince. Fresh Prince. Πείτε μου τη γνώμη σας. Γιατί είμαι πάλι στο. Στο έτσι και έτσι. Η γνώμη μου, ρε μπρο, είναι ότι έχει βγάλει. Έλα λίγο πιο κοντά. Μέχρι πριν το Fresh Prince έχει βγάλει πολλές τραπίλες. Τότε πρέπει να ήταν περίοδος τσακωμούς με Sneak.
Και ήταν ένα low key battle. Δεν θα πω diss ρε φίλε, αλλά ήταν battle. Έχει μπαράρες μέσα. Έχει αυτό το σκοτεινό τέτοιο. Έκανε μόδα. Εγώ θυμάμαι ότι από τότε και μετά βγήκε το όπως το πετσόκοψε έτσι. Από τότε και μετά το θυμάμαι να ακούει. Ναι, οκ. Okay. Πιο πριν δεν ήταν, να ξέρεις. Οκ. Okay. Ενώ υπήρχε η ταινία. Ναι. Το ψάρι. Το μεγάλωσε, κάπως έτσι λέγεται. Οπότε για μένα είναι ρε φίλε. Είναι, είναι στα top 10. Okay. Α, και ας είναι 10, το ξέρω. Ναι. Αλλά okay. Είναι. Ωραία. Εγώ το βάζω στο μυαλό μου, είναι πολύ κοντά με το πρίμο. Το βάζεις. Ναι. Okay. Mm. Εντάξει. Οκ, okay, ναι, το ακούω. Το ακούω. Είναι ακραίο κομμάτι, ρε φίλε. Και το άκουσα πρόσφατα. Το είχα ακούσει προφανώς, αλλά δεν το είχα δώσει τόσο σημασία, να σου πω την αλήθεια. Αλλά και εγώ το βάζω, ρε φίλε, νομίζω. Οπότε μπαίνει στο 3 votes. Οκ. Okay. Εντάξει, το Μόσχα. Δεν νομίζω ότι δεν μπορούμε να το βάλουμε μέσα. Δεν χρειάζεται καν εξήγηση, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Το Μόσχα είναι το Μόσχα. Είναι αυτό, ρε παιδί μου. Με πορώνει αυτό το τραγούδι τόσο πολύ. Εντάξει. Τόσα χρόνια. Μπορεί όχι, αλλά. Μπορεί όχι τόσο μάλλον. One sip of Henny. Ναι, ναι. Γάμισε το. Δηλαδή, ας πούμε. Πώς είπατε το All That με κουράζει. Έλα πιο κοντά στο. Αυτό δεν με κουράζει ποτέ, ρε. Όχι να το ακούσω 5 φορές μέσα σε μια μέρα. Αλλά όποτε μπει, ρε φίλε, είναι το ίδιο. Δεν βάζει να το ακούσει στο σπίτι σου. Ας πούμε, εγώ δεν το βάζω τόσο. Αλλά μόλις μπει στο club, it is what it is. Είναι το Μόσχα. Είναι το Μόσχα. Τι γίνεται. Έχουμε 4 μέχρι στιγμής μόνο. Οκ. Αλλά έχουμε και τόσα να. Εντάξει, φίλε, έχει. Ακόμα τι χρονολογία είμαστε. Ισχύει. 18. Ναι, το 19 πάμε τώρα. Μπαίνουμε στη νέα χρονιά. Καλή χρονιά. Λοιπόν, το OJ. Το OJ κάποια στιγμή δεν μ' άρεσε. Μου φαινόταν και λίγο κόρνη, να σου πω την αλήθεια. Αλλά όσο το ακούω, είναι πολύ καλό τραγούδι. Είναι πολύ καλό τραγούδι. Είναι πολύ καλό, αλλά για μένα δεν είναι top. Δεν είναι top 10, ναι. Τι. Τι. Ναι, ναι, ναι. Για τον OJ Simpson γενικότερα. Ναι, εντάξει, ναι, 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 ναι. Ναι, όντως. Ισχύει. Εντάξει. Αν θα πει το OJ, ρε φίλε. Και αυτά που κάνει με τη φωνή του, ρε μαλάκα. Ναι, είναι φίλε. Πρωτοποριακά πάρα πολύ. Τότε ήταν. Ναι. Τότε ήταν. Εντάξει. Δεν ξέρω αν θα έμπαινε ή όχι. Top 10. Δεν το βάζει ούτε εσύ. Να το βάλουμε στις δύο. Ναι, ναι, βάλτε τους δύο. Ναι, τους δύο. Το γιατί δεν βάλαμε άλλα που θα βάζα, οπότε πρέπει να αναπληρώσουμε. Okay, okay. Λοιπόν, μετά πάμε μάγκη στο MVP Freestyle που. Ίσως να είναι και το αγαπημένο μου τραγούδι του Light, ρε φίλε. Θα πω κάτι και όποιος θέλει. Εγώ δεν θέλω. Ναι, πείτε. YouTube edition over Spotify edition. 100%. Έφυγες. Σίγουρα, bro. Σίγουρα. Όχι, ρε. Bro, είναι chill, είναι... Ναι. You made it. Ενώ το άλλο είναι... Δεν ξέρω. Δεν είναι κακό, απλά μου αρέσει περισσότερο το Spotify. Και εμένα, και εμένα. Δεν ξέρω, ίσως... Απλά μου αρέσει πιο πολύ το. Ακόμα και το clip, ρε φίλε, είναι full. Το clip είναι γαμά, το chill, έτσι. Κολλάει πιο πολύ. Κολλάει με το beat, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Ισχύει, ισχύει. Αλλά αυτό είναι. Grander, μα λέγα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Είναι σίγουρα στο top 10 με εμένα. Και εμένα, και εμένα. 100%. Αυτό ήθελε να πει. Ότι ναι. Όχι, θα τα πούμε μετά. Α, μετά το. Οκ. Είμαστε περίπου στο ίδιο wavelength, νομίζω. Εντάξει, και όλοι φαντάζομαι αυτοί που το βλέπω. Λοιπόν, μετά, το slang. Εντάξει. Banger τεράστιο. Hit τεράστιο, αλλά ούτε κι εγώ το βάζω. Ναι, ας πούμε. Εκεί προτιμώ το YouTube version, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, πιστεύω δεύτερο verse light δεν χρειαζόταν. Στο YouTube έχει ένα verse light, ενώ εδώ έχει δύο. Τι λες, ρε. Ναι. Ποιο είναι το δεύτερο. Που λέει κάθε μέρα κάνω flexing. Μέσα στο Instagram βλέπεις. Και δεν το έχει στο YouTube αυτό. Δεν το έχει στο YouTube. Δεν έχω καθίσει να ασχοληθώ πολύ με. Αλλά τώρα που είμαι στο flow. Γαμάει ρε φίλε. Εντάξει. Και η Τσι Νίκο είναι γαμάτο. Μένα μου αρέσει ρε φίλε. Όταν το είχα ακούσει πρώτη φορά, λέω ότι ποιο είναι αυτό ο μαλάκα. Η Τσι Νίκο, μπρο, ισχύει. Αλλά όσο πάει, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχω καθίσει να. Ο ATC, μπρο, Νίκο είναι πάρα πολύ καλό. Δεν έχει ακούσει και με Matlib και με. Αχ, πώ το λένε εκείνο το τραγούδι που είναι με το Matlib. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Και ναι, ναι, ναι. Με τον τρανό. Τρανό. Καλά, ναι, γάμισε το. Πάμε εκεί, όντως. Για πες, για το slang. Δεν έχω κάτι να ασχοληθώ ποτέ πολύ με το slang. Είναι δηλαδή από τα hits τα οποία. Ναι, όχι. Δεν μου λένε. Εντάξει. Ήτανε τότε, ρε φίλε, αυτό μου θύμιζε full NLE τσόπα βασικά. Έτσι όπως αρχίζει. Όχι, ναι, ναι. Δεν είναι, δεν μοιάζει πάρα πολύ. Μου το είχε βάλει ω ένα released. Δεν ξέρω πού το είχε βρει, αλλά το είχε unreleased, φίλε. Είχαμε και το μαμά, μπρο, unreleased. Τι λες, και ήταν ότι πιο αυτό το κομμάτι, το είχαμε unreleased και ήταν αλητία, γιατί ήταν περίοδος καταλήψεων. Ναι. Οπότε σκάγαμε στις καταλήψεις και ακούγαμε μαμά. Εμείς δεν το είχαμε σαν, θυμάστε, δεν το είχαμε σαν mainstream banger. Το είχαμε σαν αλητία, μπρο. Okay. Τώρα ακούμε κάτι fresh, ξέρω εγώ, και λέω, κάπως έτσι.
Τι? Δεν είχε βγει καν, ναι. Ήταν πριν βγει. Okay. Με ένα JBL, ένα ηχείο του τέτοιου. Ναι. Για του είχε όλου. Ήταν όπω είναι, όπω έχει βγει. Οκ, οκ. Full vibe σχολείο. Ναι, bro, full vibes. Και α πούμε έπαιζε το κομμάτι και έμπαινε ο άλλο με το μηχανάκι με στο σχολείο, θυμάσαι, ξέρω εγώ. Τι λε, ρε. Τέτοια φάση, ναι, full vibes. Ναι. Και μετά έγινε αυτό που έγινε, ξέρω εγώ. Μετά έγινε. Ναι. Το mainstream τραγούδι, εντάξει, το μεγαλύτερο ever, ξέρω εγώ. Λοιπόν, το Magic. Το άκουγα χθε. Είχα καιρό να το ακούσω. Είναι καλό. Είναι καλό, αλλά, εντάξει, είναι καλό, τέλει, αλλά δεν είναι για το πω. Εντάξει, είναι καλό. Ναι. Επόμενο είναι το Voodoo. Βασικά πάμε στο Supernova ολόκληρο. Το οποίο Supernova, εντάξει, το μετράμε γιατί είναι και τον δύο, ρε φίλε. Ναι. Οπότε, ναι, δηλαδή και Hawk Top 10 να κάναμε πάλι θα έμπαινε. Ναι. Όταν μου είπες όχι fits, σκέφτηκα ότι το έβγαλα το Supernova, οπότε έφτιαξα πιο εύκολα playlist. Mm-hmm. Πιο εύκολα, ας πούμε, Top 10. Ναι. Μετά άλλαξαν λίγο τα πράγματα, ναι, με το Supernova. Okay. Γιατί έχει κομματάρες. Είναι, γαμάτο. Πάμε ένα-ένα να τα δούμε. Ναι, λοιπόν, ναι. Το πρώτο είναι το Ono. Καλό, αλλά για μένα καλό, αλλά όχι. Ναι. Top 10. Ναι. Το Spaceman. Στα ίδια. Τα ίδια μέτρα, ναι. 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 Το Γυμνή. Το ίδιο και πιο κάτω από τα άλλα, το έχω να σου πω την αλήθεια. Mm. Το Voodoo. Το Voodoo. Τι αγάπη το Voodoo. Είναι μπάνγκερ, bro. Είναι. Εγώ, ρε φίλε, το άκουα, ξέρω. Ναι. Το είχα σπαμάρει κιόλας. Ναι. Και ο αδερφός μου με έβριζε, μου λέει, τι το ακούς, ρε μαλάκα. Αλλά γιατί? Το είχα σπαμάρει, δεν ξέρω, ναι, τι το άρεσε. Γαμάει. Οπότε, γιατί να μην το βάλουμε. Δεν ξέρω, γιατί έχουμε κόψει είναι άλλα, ρε φίλε. Okay. Είναι μπάνγκερ, ρε φίλε, αλλά ας πούμε έχει στο δίσκο ένα-δύο τράξεις που μου αρέσουν περισσότερο. Ναι, ναι, και εμένα. Που δεν ήταν μπάνγκερς τόσο. Εντάξει, γίνανε mainstream, αλλά. Ναι. Θα ήταν να συνεχίσουμε στο δίσκο και βέβαια. Ναι, ναι. Οκ. Okay. Εντάξει. Το Neymar είναι μετά. Γαμάτο. Φαν τραγούδι. Αλλά ούτε αυτό το έχω, ναι, στο Top 10. Ναι. Ούτε εσείς. Οκ. Okay. Το Rose Panthers, εντάξει. Oh. Άλλο vibe. Ναι. Ούτε αυτό το βάζω. Mm-hmm. Άλλη, εντάξει, έχει legendary lights μέσα, ρε φίλε. Εντάξει. Light Sky, αδερφή για πάντα. Εσείς ο Elton John, αδερφή για πάντα. Γαμάτο, ρε. Λοιπόν, το Sit Don't Love Me για μένα είναι το καλύτερο του δίσκου. Ναι, και εμένα. Για μένα σίγουρα. Το βάζουμε άρα στα τρία. Ναι. Είναι. Βασικά αυτό είναι από τα αγαπημένα μου γενικά, ρε φίλε. Ναι. Νομίζω. Και εμένα. Και εμένα. Το Λίγι, όχι. Όχι. Το Μάμα, πολύ καλό. Εγώ θα το βάζα, ρε φίλε. Ναι. Αλλά θα το βάζα στα δικά μου. Δηλαδή το έχω στη λίστα μου. Εμείς. Όχι. Άρα με το Βουντού τι κάνουμε. Τι γίνεται με το βάλουμε. Εσύ για πες μου για το Βουντού. Πώς το έχεις στο μυαλό σου. Δεν θα το βάζω. Είναι ρα light που λέει, ρε φίλε, αλλά ας πούμε για μένα στο μυαλό μου δεν είναι από τα χαρακτηριστικά. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Εσύ το λες για δύο, αφού Σάββατο το βάζεις. Για δύο, ωραία, θα το βάλουμε στα δύο. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε κάτι που θυμήθηκα τώρα, θέλω να μου γράψετε και εσείς στα σχόλια. Εντάξει, top 10 δεν χρειάζεται, γράψτε top 5, ρε παιδί μου. Τα αγαπημένα σας του light και με ποιους άλλους καλλιτέχνες θέλετε να κάνουμε τέτοια βίντεο. Ναι, πάμε να συνεχίσουμε, το ανεξάρτητα. Ποτέ δεν μου κάνει το κλικ. Ανεξάρτητα. Γουστάρω πάρα πολύ. Το ξέρω. Το ναι. Αγαπάς. Το ξέρω. Αλλά δεν μου έκανε το κλικ ποτέ. Να σου πω την αλήθεια. Συνέχεια. Μπορώ να τα ακούω όλη μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα θα τα ακούω. Για πες. Όχι, bro. Άντε γαμηθείτε. Το είχες ένα. Το είχα πέντε. Το είχα πέντε. Το είχα σαν μέτρο, ρε φίλε. Σύγκλης. Λέω, οκ, είναι αυτό. Και βάζω από πιο κάτω και πιο πάνω. Okay. Ωραία, ωραία, ωραία. Να το φτιάξει έτσι. Αλλά πάει. Το ζύγι σου έφυγε. Κρίμα, εντάξει. Κούστε ένα αυτά. Το ζύγι. Ορίστε. Λοιπόν, μετά, τι φοβάσαι. Είναι πολύ καλό κομμάτι, αλλά δεν μ' αρέσει τόσο. Ναι. Δηλαδή είναι καλά φτιαγμένο. Το μήνυμα είναι πολύ ενδιαφέρον, φίλε. Αλλά δεν το ξέρω, ναι. Εγώ θα το έβαζα, να σου πω. Θα το έβαζες. Είναι πιο ερωτικό κομμάτι του light, έτσι, φάση. Και έχω βάλει άλλα, εγώ, ας πούμε, σε τέτοια φάση. Μάλιστα, οκ. Λοιπόν, πάμε στη Mortale, το οποίο για μένα είναι ο καλύτερος δίσκος του light. Πιστεύω ότι είναι underrated δίσκος ο light. Ο light, το Immortale. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, ρε φίλε. Δηλαδή είναι το Immortale. Είναι από τα πιο streamed albums, ξέρω εγώ, ever. Αλλά πιστεύω ότι δεν του δίνουν credit όσο του αξίζει. Ισχύει, ίσως δεν έχει κάτσει ο κόσμος να ανακούσει όλα, να έχει μείνει στα hits του, mm-hmm, του δίσκου, που είναι, mm, το shorty, είναι το. Δηλαδή έχει κομμάτια μέσα που γαμάνε όντως και δεν, mm, τα βλέπω καν να τα ακούει πολύ ο κόσμος. Για και έχουν νούμερα στο Spotify. Ισχύει. Πάμε να ξεκινήσουμε ένα-ένα. Ναι. Το Blow Up, πολύ καλό και για intro πολύ καλό. Ισχύει. Δεν το βάζω. Ούτε το top 10. Φάζει το ακούσεις. Οκ.
το Cartier το βάζω, ρε φίλε. Το βάζω το πτέρ. Ρε μπρο, το Cartier είναι. Ήμουν ανάμεσα αυτό και Cinco de Mayo, κατάλαβε. Ναι, οκ, οκ. Και είναι Cartier, ρε φίλε. Ναι, ναι, είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο. Σαβ. Μέσα. Μέσα. Χαίρομαι. Και αυτό album track, όπως λέγαμε για τα άλλα, αλλά είναι πάρα πολύ. Κάνει διαφορά, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή, σαν single αν έβγαινε, δεν νομίζω να έκανε κάτι, αλλά για το album δουλεύει τόσο καλά. Το δεύτερο κομμάτι είναι πολύ καλό, μπρο. Ναι. Το Sonic. Εννοείται. Έχει φοβερά κούπλε. Ναι. Δε, γάμα τον αλήτη, δεν με νοιάζει. Όχι, άστον μέσα. Εγώ σου μιλάω για το light τώρα. Ναι, εντάξει. Χώνει ωραία, ρε φίλε. Χώνει ωραία. Εμένα μου αρέσει. Top 10, ρε μπρο, top 10 light. Top 10, δηλαδή, όμως. Αν πεις το παιδί σου, άκου 10 τραγούδια του light, θα του βάλεις το Sonic. Όχι, θα αλλά... Θα γαμούσα τον κόλο σου. Τι δώσω 5 δευτερόλεπτα στη μάπα και θα τα μαζεύεις ένα μας Sonic. Ναι, αυτό είναι γαμάτο. Να το πω στο χώρι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Αλήθεια. Άμα το κλάβει είναι σπίτι σου, τότε σε δίρα. Είναι ωραίο σαν line, ρε φίλε, αλλά σαν flow δεν μ' αρέσει καθόλου. Οκ. Δεν ξέρω, μ' αρέσει πολύ. Και εμένα μ' αρέσει πολύ. Θέλετε να το βάλετε 2, εγώ δεν το ψηφίζω. Άντε το βάλουμε στο 2. Αλλά δεν νομίζω να περνάει από άλλα που έχουμε στο 2, ρε μαλάκα. Τέλος πάντων, το βάζουμε. Το Woowok, πολύ καλό, αλλά δεν το βάζω. Το TTG είναι νομίζω το αγαπημένο μου τραγούδι στο δίσκο, φίλε. Είναι ωραίο. Είναι νομίζω το αγαπημένο μου στο δίσκο. Το βάζω σίγουρα το πτέν εγώ. Τι λέτε. Θα χαλάσουμε τώρα. Είναι αμυντικό. Δεν βάζω. Πάλι σε μένα. Δεν το βάζεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά. Ναι. Δεν το βάζεις. Οκ. Για πες. Ήμουν ανάμεσα σε αυτό κι εσείς. Οκ. Πόσα έχουμε. Στο 3. Πόσα έχουμε, ας πούμε, κλείσει ότι έχουμε. Έχουμε. 7. Δεν μπαίνει το TTG. Δεν μπαίνει, όντως. Το Sissi μπαίνει. Το Sissi είναι πολύ καλό τραγούδι. Το Sissi είναι το κομμάτι που πρέπει να ακούς όσο ετοιμάσαι για να βγεις. Ναι, όντως. Είναι αυτό το κομμάτι. Ισχύει πάρα πολύ. Ωραία. Είναι αυτό το κομμάτι. Το βάζουμε. Το βάζω. Το βάζουμε. Ναι, το βάζουμε. Πάμε. Είναι... Το Sissi είναι top 10. Τι έγινε. Είναι και το κομμάτι που ευθύνεται που έπαιξε ταινία online. Α, όντως, ισχύει. Ξέρω εγώ. Γαμάτο. Ναι, το είδα όντως στο vlog που το έλεγε. Ναι. Το τι φοβάσαι, τα είπαμε. Το Hard το Like Slime, όχι. Το Block, όχι. Τι ρε, μα γιατί έχει να πείτε κάτι για το Hard και το Block. Έχω να πω για το Block ότι το beat το έκανε light. Όντως. Σοβαρέ. Οκ. Το Shorty με το Mad Clip, όχι. Όχι. Όχι, ωραία. Το έξω μ' αρέσει να κάτι, πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να μην βάλουμε στα top 10 με Mad Clip. Αλλά είμαστε ήδη 8, οπότε πάμε παρακάτω. Μπορούμε όμως, ρε μπρο. Γίνεται. Άμα μετρούσε τον dealer, έμπαινε. Αλλά δεν μετράει. Γιατί? Γιατί είναι Mad Clip τραγούδι. Άμα κάνουμε Mad Clip, είναι ένα, ρε φίλε. Ναι, θέλω. Ναι, αλλά. Θέλω να έρθω. Ναι, εντάξει. Αλλά πρέπει να κάνουμε top 20. Γάμισε τα για Mad Clip, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ρε φίλε. Αλήθεια, λες. Τι λες, ρε. Να σου πω κάτι. 2-21-26. Γιατί και εγώ σκύπαρα. Τι λέτε, ρε μαλάκι. Οκ. Όχι. Αυτό είναι θέμα. Αλλά μόνο σε αυτό το Mad Clip. Ναι, αυτό είναι θέμα για άλλο βίντεο. Θα έρθει, εντάξει, θα το κάνουμε. Δεν γίνεται να το κάνουμε. Αλλά ναι, το έξω μ' αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, top 10 δεν ξέρω άμα είναι, αλλά μ' αρέσει ρε φίλε full. Top 10 δεν είναι. Top 10 δεν είναι. Αλλά ναι. Εντάξει. Το good fella με το Strat και το Vlospa. Ούτε αυτό είναι top 10. Ούτε το good fella είναι. Εντάξει. Αλλά έχει σκάει, ξεκινάει πάρα πολύ ωραία. Ναι. Δεν είμαι για να χάσουμε όλο. Το intro αυτού του κομματιού μ' αρέσει περισσότερο από το υπόλοιπο τραγούδι, α πούμε την αλήθεια. Δηλαδή περίμενα να σκάσει πολύ καλύτερα. Και μετά εντάξει, οι άλλοι δύο καλοί, αλλά. Okay. Default κουπλέ. Ναι, αυτό. Στο Deluxe, έρχεται κάποιο από το Deluxe. Εντάξει. Το κάπαλο το εμένα μου αρέσει με το Mad Clip, αλλά δεν μπαίνει. Όχι, ναι. Το πάει καιρό, α πούμε, έχω ακούσει άποψη ότι είναι το δεύτερο πρίμο. Όχι, ρε μπροντάκι. Εγώ το έχω ακούσει αυτό, αλλά δεν το βλέπω. Ούτε καν. Εντάξει, καλό τραγούδι, δεν αλλά το βλέπω. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλα. Ωραία. Προχωράμε τώρα στα πιο πρόσφατα. Λοιπόν, το Lobby. Το Lobby. Να σου πω κάτι, εγώ στη λίστα μου το είχα σαν νούμερο 10. Και εγώ το είχα. Δεν θυμάμαι που, αλλά το είχα. Το είχα νούμερο 10. Δεν ξέρω. Δεν το είχες, Δεν το είχα. Ωραίο ρε φίλε, το όταν βγήκε, αλλά δεν το είχα. Ναι. Μετά, ας πούμε, σαν αγαπημένο. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Δεν είναι αυτό ο light που θέλω να έχω στο μυαλό μου, ξέρω, γιατί ήταν ψηλό. Δεν ξέρω. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, εγώ το βάζω στις δύο. Μάλλον δεν τις χρειαστούμε καν, αλλά εντάξει, το βάζω. Το βάμε πέρσι.
Όχι. Αλλά και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το είχα στις προεπιλογές μου, αλλά δεν μπήκε δεκάδα για μένα. Αν ήταν με Tion Wayne το συζητάγαμε. Ναι. Τότε, ό, ισχύει. Εντάξει. Μετά είναι το 24 ώρες. Ούτε καν. Ναι. Δεν μπορώ να κάτσω να συζητήσω, ας πούμε, να πάρω σοβαρά ένα τέτοιο τραγούδι. Αλήθεια σου. Όχι, δεν είναι ωραίο ότι στο κλαμπ δεν γαμάει, δεν γουστάρει όλα αυτά, αλλά δεν μπορεί να μπει δεκάδα, ρε. Δεν είναι δεκάδα ούτε καν, εντάξει. Ναι. Από το Ρώμιο έχετε κάποιο γενικότερα. Θα σου πω. Εγώ ίσως να έχω αυτό με το Σάσκε, ρε φίλε. Εμένα μου άρεσε αυτό με τον Νέγρο. Ναι. Με τον Νέγρο και το Επιλογές. Ναι, ναι, είναι πολύ καλά κομμάτια. Ναι. Αυτό, ας πούμε, όταν λέγαμε για το. Το τι φοβάσαι. Το τι φοβάσαι. Αυτά, ας πούμε, τα. Okay. Ναι. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Αλλά δεν τα βάζω, να σου πω την αλήθεια. Το τεν. Τα βάζει. Εγώ κάτσε να σου πω άμα είχα κάποιο. Ναι, οκ. Okay. Ούτε το απόψη είχα, ούτε το επιλογή. Okay. Αλλά εντάξει, είναι πολύ καλά. Εμένα γι' αυτό με το Σάσκε μου αρέσει το Easy Rider, αλλά μπορεί επειδή είναι ο Σάσκε μέσα και είμαι γκρούπι. Group, με πολύ αγάπη. Μπορεί. Προχωράμε, εντάξει, τον Γκαγκάριν ούτε καν. Ούτε καν, ναι. Το Sold Out δεν ξέρω καν ποιανού είναι, αλλά ούτε καν. Το Drive By, αν δεν ήταν ο αλήτης, ίσως να το συζητούσαμε. Ναι. Αυτό. Αλλά δεν... Είναι πολύ καλό ο Light, ρε φίλε, αλλά. Top 10, ρε φίλε. Top 10 δεν είναι. Top 10, όχι. Βάλουμε το Drive By. Όχι. Το Τζενάρο. Το Τζενάρο όμως. Το Τζενάρο είναι. Το Τζενάρο για μένα είναι all time νούμερο 3 του Light. Ναι. Και εγώ το έχω σίγουρα. Παρότι είναι τόσο καινούριο. Ναι. Είναι ακραίο. Ας μπει. Τι, δεν το έχεις τόσο. Δεν το είχα βάλει γιατί μου θύμιζε, ας πούμε. Μπιτάρα. Ξέρω εγώ, πάρτα αλλιώς. Τέτοια φάση ναι. Είχα στο μυαλό μου. Αλλά νομίζω δεν έχουμε βάλει κάτι τέτοιο. Ναι. Θυμάμαι κιόλας. Ας μπει το Τζενάρο. Okay. Έχουμε 9 αυτή τη στιγμή. Το εσύ ούτε καν. Το No Sleep. Δεν το έχω ακούσει καν αυτό. Το εσύ. Ούτε το No Sleep. Για μένα πάει μαζί με το 24 ναι. ώρες. Ναι. Είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Ναι, ούτε καν. Άρα. Το 90s είναι πολύ καλό, αλλά. 90's. Όχι, εντάξει. Περίμενα να σου πω να το είχα εγώ. Το 90s. Το δεν είμαι σίγουρος, επειδή είναι πολύ καινούριο, μπορώ να μην το έβαλα. Πολύ καλό φίλε. Είναι. Πολύ καλό είναι. Δεν το είχα, αλλά όχι. Εντάξει. Ναι. Όχι, μπορεί σε 5 χρόνια να το έχω. Κατάλαβε, αλλά τώρα όχι. Οκ. Εντάξει, το ακούω. Το Allegra. Ούτε το Allegra το έβαλα. Μπορεί σε 5 χρόνια να το έχω όμως. Ναι. Όταν βγήκε το Allegra, βγήκε και ο δίσκος του Tokyo. Και λέω: ωραία, θα ακούσω το Allegra να φεύγει. Και μετά θα ακούσω το δίσκο Tokyo. Για άκουσα το Allegra, λέω: ναι, οκ, γάμισε. Και μετά κρύφτηκε πίσω από το δίσκο του Tokyo. Έλειωσα το 11-11, οπότε δεν το ξανά άκουσα. Τώρα προχθές είδα το reaction σου. Δες το εδώ πάνω. Yes. Και λέω: όντως γαμάρι. Εντάξει, διαφωνώ με το ότι δεν κοντράρετε με αυτό που είπε ο Skinner. Εντάξει, ο Skinner τότε το όλου σε λίγο είναι η αλήθεια, ναι. Αλλά, μπρο, είναι κομμάτι για το 10, φίλε. Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Στην αρχή σου λέω δεν το είχα τέτοιο πολύ, αλλά μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Και μου θυμίζει και παλιό Light λίγο στο. Οκ. Στο δεύτερο verse. Δεν το είχα βάλει. Α πούμε, πιστεύω ότι. Αγαμώτα, άμα το ψήσουμε και οι τρει με αυτή τη λογική όμω. Δεν ξέρω, μπαίνει στα. Ότι τι και καλά. Με τη λογική, ας πούμε, ότι είναι πολύ καλό. Γιατί να μην το βάλουμε. Θες να το βάλουμε στα δύο. Αυτό σκέφτομαι. Γιατί έχουμε. Ένα σπότ έχουμε αυτή τη στιγμή να βάλουμε στο top 10. Έχουμε 9 τραγούδια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το βάλουμε στα δύο. Δηλαδή, άμα το ψηφίζει εσύ, δεν το ψηφίζω. Οκ. Okay. Βάλω το στα δύο και έχω. Ωραία. Λοιπόν. Είναι το τελευταίο. Ναι, είναι το τελευταίο. Το τραγούδι με το Mel ήταν πολύ καλό, αλλά είναι του Mel. Ναι. Μπείτε να δείτε εδώ τη συνέντευξη που έχουμε κάνει με το Mel. Αυτή τη στιγμή, στο top 10 μας, έχουμε 9 τραγούδια. Στη λίστα με τις 3 ψήφους έχουμε 9 τραγούδια. Για πες. Αυτά είναι το Ποιος είμαι, το Primo. Δεν είναι αυτή η σειρά. Αυτά είναι απλά έτσι όπως τα βάλαμε με χρονολογική σειρά. Το Ποιος είμαι, το Primo, το Fresh Prince, το Mosha, το MVP Freestyle, το City Don't Love Me, το Cartier, το Sissi και το Gennaro. Ναι. Έχουμε κομματάρες, ρε. Έχουμε κομματάρες, ρε φίλε. Εντάξει, και έχουμε να βάλουμε ένα. Και στη λίστα με τις δύο ψήφους έχουμε 8 τραγούδια. Το πρώτη θέση, το Gucci Mane, το Πέτατα, το OJ, το Voodoo, το Sonic, το Lobby και το Allegra. Πιστεύω, νομίζω το Sonic μπορώ να το βγάλω. Ναι, σίγουρα, okay. Ας φύγει, ναι. Ωραία, το πετάμε. Okay, ναι. Νομίζω και το Lobby το πετάμε, ρε. Το Lobby, ναι. Ναι, ωραία. Ποια άλλα μένουν. Λοιπόν, μένει το πρώτη θέση, το Gucci Mane, το Πέτατα, το OJ, το Voodoo και το Allegra. Ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι από αυτά? Με ποιο δεν θα μπορούσες να ζήσεις? Άλλη μία.
Πρώτη θέση. Πρώτη θέση. Gucci Mane, Πέτατα, OJ, Voodoo και Allegra. Εγώ πετάω το πρώτη θέση, ας πούμε. Στα υπόλοιπα, όντως θα μπορούσα. Και σαν τραγούδι, δηλαδή τα άλλα τα θεωρώ καλύτερα, ας πούμε. Είναι πιο καινούρια. Ναι. Δεν έχουμε καθόλου νερό γκρέκο IP όμως. Δεν έχουμε καθόλου. Εντάξει. Τι θα κάνουμε. Έχει βελτιωθεί. Αυτό είναι καλό ρε φίλε για να καλυτέρει. Okay. Έχει βελτιωθεί. Ας φύγει η πρώτη θέση. Και μετά, ποιο πετάμε. Το OJ. Ναι, δεν είναι για top 10. Ναι, ναι. Και μένει Allegra, Voodoo. Allegra, Voodoo, πέτα τα Gucci Mane. Όπα, τι έκανα. Θα μπορούσα να ζήσεις. Θα μπορούσα να ζήσεις. Το πέτα το μπαίνει. Έχουμε το Mosher, bro. Ναι, είναι ίδιο τύπου. Είναι... Δεν ξέρω ρε μαλάκες. Δηλαδή, αν μπει στο club το Gucci Mane και αν μπει και στο club το Πέτατα, ποιο το καβλό έχει πολύ. Εγώ, αν μπει στο club το Gucci Mane, θα πάρω μπουκάλι, bro. Το Πέτατα. Άνοιξε μπουκάλι, παπ. Αλλά. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τα έχω στο μυαλό μου, για μένα το πιο ολοκληρωμένο και σωστά δομημένο τραγούδι είναι το Allegra. Okay. Αλλά δεν ξέρω αν μ' αρέσει περισσότερο από τα άλλα. Δεν έχει κάνει ακόμα growth. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό σου λέω. Μπορεί σε 5 χρόνια να είναι γάματα, το καλύτερο του. Μήνες. Ναι. Αλλά έχει βγει 2 εβδομάδες πριν. Να το άλλο αυτό. Έτσι κάνει. Ναι. Άρα ποιο βάζουμε. Θέτε να βγάλουμε άλλο ένα. Να μείνουν 3. Ναι, ωραία. Ας βγάλουμε το Allegra. Και Voodoo. Έβγαλες Allegra. Το έβγαλα. Πολύ γρήγορα που το έβγαλα. Με αυτή την κουβέντα που κάναμε τώρα. Gucci Mane, Πέτατα, Voodoo. Gucci Mane. Και το Voodoo βγαίνει. Το Voodoo βγαίνει. Το έχω ακούσει λιγότερο. Οπότε κάτι σημαίνει αυτό. Για μένα τουλάχιστον. Οκ, ναι, ναι, ναι. Gucci Mane, Πέτατα. Gucci Mane, Πέτατα. Να τα βάλουμε λίγο να τα ακούσουμε, αλλά. Ναι. Εγώ ξέρω ποιο θέλω. Ποιο θέλω. Το Πέτατα. Έχουμε δηλαδή μέσα τραγούδια light του σε γαμάθου, σκοτώστα σε κάνα. Οπότε. Το Gucci Mane. Ε, μαλάκα, τι. Το Mosher. Το Πέτατα τι λέει, ρε, μαλάκα. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, αλλά. Κάτσε λίγο να βάλουμε το Πέτατα. Ναι, είναι το Πέτατα, ρε φίλε. Για σένα. Τι είπες. Για το Πέτατα. Το Πέτατα. Εντάξει, μετά. Η λογική μετά. Έλα λίγο, έλα πιο κοντά, έλα πιο κοντά. Ναι, sorry. Άμα θέλετε, ας πούμε, τόσο να κρατήσουμε τον Gucci Mane, θα το καταλάβαινα, ρε φίλε. Δηλαδή βγαίνει νόημα, αλλά. Είναι κομματάρα, εντάξει. Το Πέτατα θα με βγάζει σε δύσκολη θέση, ρε φίλε. Το Πέτατα. Το Πέτατα λέει, το Πέτατα λέει. Ωραία. Βάζουμε το Πέτατα, φίλε. Λοιπόν, και έχουμε το top 10. Αυτά εδώ είναι τα 10 μας τραγούδια. Τα βλέπετε κι εσείς. Τα έχω κάνει εκεί με γραφικά. Εμείς δεν τα βλέπουμε όμως. Δεν τα βλέπετε. Οπότε. Τα βλέπετε κι εσείς. Ωραία, τώρα τι. Στο 10, ας πούμε, μπαίνει το Πέτατα. Στο 10. Επειδή δεν το είχαμε αρχή. Δίκιο μου φαίνεται. Λογικό. Μας βγάζει βασικά από την πολλή σκέψη τώρα. Ωραία. Για κάποιο λόγο ήταν στις 2 ώρες. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, τώρα από όλα τα υπόλοιπα, ποιο είναι το χειρότερο τραγούδι. Το λιγότερο καλύτερο. Το λιγότερο καλό, least favorite. Ναι. Το least favorite. Θα έβαζα, ναι, ας πούμε, το Fresh Prince. Ναι. Εγώ θα έβαζα το Sit Don't Love Me και μετά το Fresh. Τόσο ψηλά το Sit Don't Love Me. 9. Ναι, αυτό εννοώ. Τόσο, ναι, τόσο χαμηλά. Okay. Ναι, ρε φίλε. Και θέλω να σου πω, ας πούμε, και ο Light. Είναι και πιο πολύ hawk είναι το τραγούδι, ρε μαλάκα. Okay. Ναι, αυτό. Ναι. Παρότι είναι καλό τραγούδι και είναι ο δίσκος των δύο, ας πούμε, ο Light, μόνο κουπλέ δεν έχει τραγούδι. Δεν ξέρω, όταν το σκέφτομαι, πρώτα μου έρχεται το verse του Light. Και εμένα, ρε φίλε, άμα κάτσεις το ακούσεις όμως. Ναι, έχει και το ρεφρέν, ναι, έχει. Ναι, okay. Ναι, αλλά εννέα, ρε. Όχι, και εγώ το Freeze Prince πιο κάτω. Εντάξει, οκ, okay, βάζουμε το. Θα βάλουμε κάποιο άλλο, ρε φίλε. Ναι. Το Cartier, ας πούμε. Λες. Θα μπορούσε. Ναι. Ωραίο κομμάτι. Το Cartier. Ωραίο κομμάτι. Είναι καλύτερο όμως το Fresh Prince από το Cartier. Ναι, για μένα ναι. Εκεί παίζουν. Εκεί 9-8 παίζουν. Ένα από τα δύο. Για μια θέση τώρα. Ωραία, ας βάλουμε το CC. Όχι το CC, το Cartier. Ντάβλα. Ό,τι θες, φιλέ. Ό,τι θέλω, ναι. Λοιπόν, μετά το Fresh Prince βάζουμε. Άμα με λέμε δύο να το βάλουμε, το βάζουμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Ωραία. Και μετά δεν ξέρω αν έχω ρε φίλε το Sit Don't Love Me. Δηλαδή το έχει πιο ψηλά. Το Sit Don't Love Me μου αρέσει πιο πολύ από το Sissi, ας πούμε. Αλήθεια. Νομίζω. Και εγώ, ρε. Δεν ξέρω, χάσα να το βάλω με το Sissi. Ναι. Καλά. Είναι άλλα vibe. Ναι. Το Sissi, άρα πάει στο 7. Και καλά είναι. Και καλά είναι, όντως, εντάξει, ναι. Λοιπόν, επόμενος. Μετά, πού είμαστε. Λοιπόν, τι έχουμε βάλει. Μετά έχουμε.
το ποιος είμαι, το είμαστε αυτή τη στιγμή Πέτατα, Cartier, Fresh Prince, Sissi. Και μένει. Το ποιος είμαι, το Primo, το Mosha, το MVP, το City Don't Love Me και το Gennaro. Ναι. Εγώ μετά θα έβαζα Gennaro. Και Gennaro και Mosha. Πιο καλά το έχεις το Gennaro. Εντάξει, το έχω λιώσει φέτος. Okay. Λοιπόν, θα σου πω τη λογική μου. Άμα είναι να βάλουμε 4-5 το Mosha και το Gennaro, 5 το Gennaro, γιατί... Κάτσε, το City Don't Love Me το έχεις πάνω και από τα δύο. Όχι, σωστά το ξέρω. Άρα βάζουμε το City Don't Love Me 6. Ναι, ρε, μαλάκι, στο Mosha και τα όλα που έχουμε, αλλά δεν ξέρω, το ποιο είναι. Εγώ θα το βάζα 5, ας πούμε, το City Don't Love Me, να βάζα 6 το Gennaro, ρε φίλε. Ναι, όντως, θα μπορούσα. Άμα θέλετε αυτό, αυτό. Βασικά, γαμώτο. Το ποιο είμαι. Γαμώτο. Το έχετε πιο πάνω. Το ποιο είμαι. Okay. Ναι. Ωραία, άρα ποιο βάζουμε. Εσείς ποιο... Εγώ λέω το City Don't Love Me. Εσείς ποιο λέτε. Για θέση 6. Για θέση 6. Gennaro. Κάτω από το City Don't Love Me. Τι? Δηλαδή ότι το City Don't Love Me είναι καλύτερο από το Gennaro. Ναι. Οκ. Okay. Εσύ. Μαλάκα, δεν ήταν σε δύσκολη θέση. Εσύ αυτή τη στιγμή. Εκεί είναι η ψήφο. Ο μπρο βρίσκεται στο τηλεπαιχνίδι. Ναι. Νιώθει μετράει ο χρόνο. Ποιο αρέσει πολύ, το Gennaro ή το City Don't Love Me. Α, με έβαζες τώρα. Α, εξαρτάται το mood, ρε μαλάκα, δεν ξέρω. Αυτό, ναι. Εξαρτάται ναι, το ναι, mood. Ναι. Είναι διαφορετικά τραγούδια. Αλλά εσύ ποιο έχεις πιο ψηλά, αυτή τη στιγμή. Γαμώτο. Μπρο, απλά διάλεξε ένα. Ένα, δύο, τρία. Θα σου πω, βάζω πιο κάτω τον Gennaro, επειδή είναι πιο. Θα οριμάσει γι' αυτό. Δεν γέρασε. Γέρασε τον Gennaro. Ούτε οριμάσει ακόμα. Okay. Θα οριμάσει. Εντάξει. Εγώ μάγκη στο Gennaro το είχα σίγουρα top 5, αλλά εντάξει, προχωράμε λοιπόν. Εμένα δεν ξέρω, ρε φίλε. Ας πούμε, νομίζω το City Don't Love Me μου αρέσει πιο πολύ από το ποιος είμαι. Αυτή τη στιγμή. Ότι είναι πιο legendary, είναι προφανώς πιο legendary το ποιος είμαι. Ναι. Αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ το City Don't Love Me από το ποιος είμαι. Βασικά κάτσε να βάλουμε λίγο. Ναι, το βάζω πιο πάνω. Ναι, βάλε λίγο ποιος είμαι, ρε μπρο, να αλλάξει λίγο γνώμη. Γιατί. Οκ, θα το ξανασκεφτείς. Okay. Οπότε είμαστε θέση 5. Εντάξει, City Don't Love Me 5. City Don't Love Me 5. Ναι. Και, μένει. Και μετά μένει. Ποιο είμαι, Primo, Mosha, MVP. Εγώ ποιο είμαι, βάζω 4. Ποιο είμαι, Mosha. Ποιο είμαι, το Mosha πιο πολύ μου αρέσει. Και το έχω ζήσει, δεν ξέρω. Το έχω. Ισχύει, το έχουμε ζήσει πιο πολύ το Mosha. Δεν ξέρω. Πιο καλό το ποιο είμαι. Και εγώ αυτό λέω, ρε φίλε, να σου πω την αλήθεια. Πάλι σάβζε ένα. Ε, μαλάκι, μην κάνω μια στιγμή. Τι έκανε. That's the game, bro. That's the game. Ωραία, πε ότι εγώ δεν είμαι. Έλα, Οκ, okay, ναι. Πολύ το σκεφτόμαστε. Πολύ το σκεφτόμαστε. Το... Ποιος είμαι. Οκ. Okay. Ποιος είμαι, τέταρτη θέση. Ναι. Yeah. Με την ίδια λογική του Μίτσου και εγώ το έχω ζήσει περισσότερο το... Okay. Το... Τι ναι, ρε μπρο. Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Μαλάκα, ναι. Εγώ... Μη σου πω το έχω και ένα αυτή τη στιγμή. Εγώ το έχω νούμερο ένα. Νούμερο ένα. Είναι ένα εξελιγμένο Primo. Ήταν το Primo και έγινε. Ναι. Όλοι θέλουν να ακούσουν τον Primo νούμερο 1. Primo, αλλά. Ναι, οκ, okay, εντάξει, είναι το προφανές pick. Ναι, εγώ δεν μου είναι καθόλου δύσκολο. Αλλά το MVP λες σίγουρα. Ναι. Θέλετε να τα ακούσουμε. Ναι. Αλλά. Λάει να βγάλουμε μια φωτό, μα δεν μπορούσα να δω το bigger picture, μαλάκα. Πάμε στο Primo μια, γιατί είναι το Primo, ρε μαλάκα. Είναι το καλύτερο, ρε μαλάκα. Ναι. Είναι το καλύτερο. Όλο το δεύτερο κουπλέ. Ναι, ρε μαλάκα. Είναι το... Δηλαδή, μου τη πάει που το έχουν όλοι ένα και θα το βάλουμε κι εμείς ένα. Ξέρεις τι, αυτό θα σου έλεγα. Αλλά είναι το καλύτερο, ρε μαλάκα. Αυτό θα σου έλεγα. Υπάρχει φοβερή κλιμάκωση στο τραγούδι. Ναι, ρε μαλάκα. Ναι, ρε. Το MVP είναι έτσι. Το MVP, ρε μπρο, δεν είναι έτσι. Και αν είναι έτσι, ξαναλέω, είναι στο YouTube, ρε φίλε, λίγο πιο τέτοια. Αλλά δεν κάνει τέτοια κλιμάκωση, δεν έχει bars. Αλλά είναι πιο πολύ vibe, ενώ αυτό είναι. Όχι, είναι αυτό που πιο σκληρό. Το Primo, ρε μπρο. Ναι, δεν γίνεται να μην είναι νούμερο ένα το Primo. Είναι νούμερο ένα, δε. Είναι αυτό που είναι. Όσο, είναι το καλύτερο τραγούδι του Light. Είναι το καλύτερο τραγούδι του Light, φίλε. Είναι το καλύτερο. Αν μου πει ο γιος μου, ρε μπρο, ποιος ήταν ο Light, θα του βάλω αυτό. Ναι, γάμισε. Γάμισε. Δεν έχω γιο. Δεν έχω γιο. Από όσο ξέρω, λέει. Αυτό ήτανε. Τελειώσαμε. Primo it is. Primo it is. Λοιπόν, να πούμε και μία το top 10 άλλη μία φορά. Ναι. Στο νούμερο 10 το Πέτατα. 9 Cartier. 8 Fresh Prince. 7 Sissi. 6 Gennaro. 5 City Don't Love Me. 4 Ποιος είμαι. 3 Mosha. 2 MVP Freestyle. 1 Primo.
Ναι. Είναι αυτό. Make sense. Είναι αυτό, ρε φίλε. Και όμως, ρε φίλε, τώρα κάτι που θέλω να παρατηρήσω εδώ πέρα. Έχουμε τραγούδια από όλα τα έρας του, ρε φίλε. Να. Και αυτό δείχνει πόσο καλός καλλιτέχνης είναι. Εκτός νερό γκρέκο. Κάτσε να σε πω. Λογικό, ρε. Έχουμε το πιο σήμα, εντάξει. Οκ, οκ, εντάξει. Λογικό να μην είναι, ρε φίλε, από το πρώτο EP κιόλας. Δεν είναι καν άλμπουμ, σκέψου. Ότι εντάξει. Ακόμα δεν είχε βρει ακριβώς πώς θέλει να. Να είναι καλλιτεχνική του ύπαρξη, ας πούμε, με αυτό. Είμαι πολύ ευχαριστημένο. Πώς το είχατε εσείς αρχικά στο μυαλό σας, μια δεκάδα, πώς το είχαμε στο μυαλό μας. Ναι. Μένα έχει κάποιες διαφορές, έχει. Για πες. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ στη θέση 10 το είχα πει και πριν είχα το λόμπι. 9 πήγαινα. 9 είχα βάλει το ποιος είμαι. Δεν ξέρω γιατί. Βιαστικά την έκανα το πρωί, βασικά. Για να έχω μια δεκάδα στο μυαλό. 8 το City Don't Love Me. Που είναι το 7. 7 το Μόσχα. 6 το French Prince. Και πού είμαι πέρα. Αυτό το κομμάτι. 5 ήταν εξάρτητα που το είχα στη μέση. Το έχει πάμε. Ωστόσο. Θα πω μετά. Μαλακία, δηλαδή όντως το Sonic δεν είναι για πεντάδα, δεν είναι σίγουρα. Ναι, δεν είναι. Ναι, αυτό είναι, ρε φίλε, είναι το top 10. Είναι τα 10 καλύτερα τραγούδια του Light, ρε φίλε. Εντάξει. Νομίζω έχουμε κάνει μια πολύ καλή λίστα. Τι? Κάθετε καλά. Ναι. Πείτε μα και εσείς τη γνώμη σας στα σχόλια. Light, αν το βλέπεις. Βασικά, στείλτε το ρε μαλάκι στο Light. Όσοι το βλέπετε, στείλτε αυτό το βίντεο στο Light. Να το δει και να μας πει τη γνώμη του. Ναι. Αυτό. Ναι, ρε, απλά. Ναι. Να ξέρουμε πού στεκόμαστε, ρε φίλε. Ναι. Αυτό. Επίσης, όπως είπαμε και στην αρχή, 1 Δεκεμβρίου έχουμε το listening party του Chosen στο NR40, όπου θα είμαστε και εμείς εκεί μαζί, το οργανώνουμε πρακτικά. Θα παίξουμε μουσικάρες εκεί πέρα. Θα είναι ωραία φάση. Yes. Προφανώς θα μιλήσουμε και με όποιον έρθει, όλα αυτά θα τα πούμε όλα ωραία, όλα παρεΐστικα, έτσι κατάλαβες. Θα είναι γαμάτη φάση. Κάντε follow τα παιδιά Instagram. Yes. Ακούστε τη μουσική του Chosen, ακούστε το From Here του SKG όταν βγει. Ακριβώς. Έχετε να πείτε κάτι άλλο? Ακούστε το Monte Carlo. Τι? Ακούστε το Monte Carlo. Ναι, okay. Ωραία. Κάτι άλλο? Όχι. Ωραία. Αυτά, τα λέμε με Δεκεμβρίου. Κάντε subscribe, κάντε like. Τα λέμε 1 Δεκεμβρίου στο NR40. Λάκια. Γράψτε μας στα σχόλια τα αγαπημένα τραγούδια του Light και αυτά που είπαμε και πριν. Yes, sir. Γεια σας. Peace.